Συνεγινές μου, αδέλφια μου, πολεμιστές μου, κάθε ελάνιος γόνος που είναι σε όλη την επικράτεια πανταχού της γέας, μήνυμα προς όλους τους πολίτες του ελλαδικού χώρου και απανταχού της γέας. Είναι η ώρα που όλοι φαίνονται ποιοι είναι απέναντι στους Έλληνες, ποιοι είναι απέναντι στα συμφέροντα των Ελλήνων, ποιοι δολοφονούν την ελληνικότητα, ποιοι δολοφονούν το δίκαιο των Ελλήνων, τα δικά μας, ποιοι τα διαχειρίζονται και τι ακριβώς θέλουν να κάνουν. Είναι η ώρα μέσα από τα ΜΜΕ, όπως βλέπουμε, που συνεχίζουν να λένε ψεύδι, αλλά και τους μηχανισμούς που χρησιμοποιεί το καθεστώς, της δικαιοσύνης, τις θεσμικές θέσεις στη Βουλή, αλλά και σε όλο το δημόσιο βίο, στην εφορία, στην ανεξάρτητη αρχή. Ξέρετε, φτάσαμε σε επίπεδο να δεχτεί τελικά ο κόσμος την ανεξάρτητη αρχή. Είναι ποτέ δυνατόν να έρθει μια εταιρεία φάντασμα που δεν έχει αφημί, δεν έχει τίποτα, και να δεχτεί, να αγοράσει το δημόσιο? Πώς το αγόρασε, τι της δώσανε και πώς έγινε ανεξάρτητη, με ποιον μέτοχο? Ξέρετε τι σημαίνει να ζούμε σε μια χώρα τόσα χρόνια και η τράπεζα της Ελλάδος να είναι ιδιωτικών συμφερόντων και μάλιστα των δανειστών και να μην έχει ελέγξει κανείς τίποτα? Ήρθε η ώρα, συνελληνές μου, και το έχω δηλώσει τα τελευταία χρόνια, είπα. Δεν είμαι τα τελευταία, είμαι από τότε που γεννήθηκα εκτελεστής καθεστώτων. Ναι, τώρα ήρθε η ώρα και το βλέπετε κι εσείς. Θα εκτελέσω όλα τα καθεστώτα που δυναστεύουν τον άνθρωπο, τον Έλληνα και την πατρίδα μου. Είμαι εδώ για μέχρι το τέλος. Έχει σημασία να καταλάβετε όλοι τώρα και φαίνονται ακριβώς ποιοι είναι απέναντι και πώς το καθεστώς και πώς το παρακράτος και πώς λειτουργεί το παρακράτος με τα σπασμένα, με τέτοια νούμερα. Ξέρετε τι σημαίνει να έχουμε 180 γραφεία σπασμένα στην Ελλάδα στα 350 και μερικά τα έχουν σπάσει 10 και 8 και 7 φορές? Δεν έχει σαν συμβεί ποτέ στον πλανήτη, ούτε ο πλανήτης δεν έχει τόσα σπασμένα. Ιδιαίτερα σε ένα περιβάλλον εκτός πολέμου, όπου έχουμε πραγματικό πόλεμο βέβαια, βλέπουμε λοιπόν όλη τη δράση και την αντίδραση. Ο κόσμος έχει αντιληφθεί, ο κόσμος ορίμασε και οριμάζει. Πρέπει οι δικοί μου πολεμιστές, πρέπει όλα τα παιδιά στην Ελλήνων Συνέλευση, όλα τα γραφεία, πρέπει όλοι οι μηχανισμοί ελάνιοι να δουν βαθιά στην ψυχή τους, να σταματήσουν τις εγωιστικές διαδικασίες. Το μήνυμα είναι ξεκάθαρο. Δεν υπάρχουν περιθώρια εγωισμού. Δείξε όλο το εγώ σου, δείξε όλο τον εγωισμό σου, δείξε όλη τη δυναμική σου πάνω στη μάχη, πάνω σε μια πραγματικά ενημέρωση δράσης, πάνω σε μια πραγματική διοίκηση με πραγματικά πειθαρχία στο στόχο και στο σκοπό για την απελευθέρωσή μας. Είναι λοιπόν δυνατόν εν μέσω μάχης να κάνεις πίσω και να κοιτάς ή να αμφιβάλλεις? Τι αμφιβάλλεις? Αμφιβάλλεις ότι είμαστε σκλαβωμένοι? Αμφιβάλλεις ότι θα μας δολοφονήσουν? Αμφιβάλλεις ότι θα κόψουν τελείως οι συντάξεις? Αμφιβάλλεις ότι δεν θα έχουμε κανένα νοσοκομείο? Αμφιβάλλεις ότι στη χώρα μας εισβάλλουν? Υπάρχουν χιλιάδες συνέλληνές μας που είναι φυλακοί και άνθρωποι του συστήματος ή εκτός συστήματος και καθεστώτος και εκτός καθεστώτος, που έχουν 10 και 15 χρόνια και 20 φυλακοί γιατί μετακινούσαν, λέει, λαθρέους μετανάστες. Και όλη η Ελλάδα έχει γίνει μια πλατφόρμα, ένα αεροπλανοφόρο παράνομων μεταναστών από 97 χώρες. Δηλαδή, καλά, εκείνους γιατί τους βάλατε φυλακοί? Εδώ υπάρχουν αστυνομικοί και δυνάμεις της ΕΕΠ που τους παίρνουν με λεωφορεία από τον Εύρο και τους φέρνουν στην Αθήνα. Υπάρχουν όλες οι μη κερδοσκοπικές εταιρείες οι οποίες είναι των αποστατών και κάθε γελίου υπανθρώπου που κάθεται με τα παγκόσμια ταμεία να πληρώνει γιατί δεν έχει χρήματα ο ίδιος. Εσείς φαντάζεστε τώρα ότι ο Σόρος έχει πολλά χρήματα και πληρώνει για να έρχονται οι μετανάστες και οι μη κερδοσκοπικές εταιρείες στην Ελλάδα? Καλά, φαντάζεστε, θα βγάλει το πορτοφόλι του? Όχι, εκτελεί ένα σχέδιο με τα χρήματα και τον πλούτο του ανθρώπου και δει των Ελλήνων. Και μέχρι πότε θα συμβαίνει αυτό? Και στο παίζει λεζάντα στο κάθε περιοδικό ως δισεκατομμυριούχος. Για κάτσε να το δούμε λίγο. Και βλέπουμε τώρα λοιπόν να μπαίνουν και να τους υποδέχονται με τα κινητά τους, να τους δίνουν τροφές, να τους δίνουν τα πάντα. Λες και τους κάλεσε κανείς. Δηλαδή τους έχει καλέσει, βεβαίως τους έχουν καλέσει. Διεθνείς παγκόσμιες οργανώσεις των σιωνιστών, των Rothschild και κάθε κερατά και κάθε γάμο δαίμονα τους καλούν λοιπόν. Τον πληρώνουν για να πάει στην Ελλάδα. Είναι μια πληρωμένη αποστολή. Μόλις του τελειώσουν τα λεφτά και τον έχουν εδώ και δεν του δώσουν άλλα, θα αρχίσει να κλέβει, να βιάζει, να κάνει, να ράνει. Σε αντίθετη περίπτωση να γυρίσει πίσω δεν θα μπορεί και δεν έχει λεφτά. Πρέπει να το διαχειριστούν οι Έλληνες αυτό και όχι τα παιδιά των ιδιωτικών εταιριών που παίρνουν εντολές από δυνάστες, από υπανθρώπους και από σκιές. Ας το καταλάβουμε. Εσείς βλέπετε ένα παιδί, τουλάχιστον έναν άνθρωπο, έναν εκλεγμένο, να εργάζεται για το συμφέρον του ελληνισμού? Σήκωσε κανείς χέρι, σήκωσε κανείς ανάστημα? Υπάρχει κάποιο κόμμα εκεί μέσα να παραιτηθεί, να πέσει η κυβέρνηση? Γιατί θα μου πεις, η άλλη κυβέρνηση τι θα είναι? Τα ίδια θα είναι, η ίδια η άλλη κυβέρνηση. Και χειρότερα, και θα εκτελέσει την ατζέντα κάθε σιωνιστού, κάθε δογματόσκυλου και μόνο. Με αμοιβή,
Λίγοι ή πολλοί, λιγότερο ή περισσότερο. Καμία σημασία όμως, δεν έχει καμία σχέση για μας, δεν έχει καμία σχέση με τον πολίτη. Πρέπει αυτά να τελειώσουν και πρέπει τώρα, είναι μεγάλη ώρα. Παντού να οργανωθείτε. Να κάνετε παντού τι δράσει σα. Οι δράσει, ξεσηκώστε την Ελλάδα, ρε. Ξεσηκώστε ρε την Ελλάδα. Ρε. Η Ελλάδα περιμένει εσά. Αν δεν δει οργάνωση η Ελλάδα από εμά, οι φοβισμένοι άνθρωποι και οι άνθρωποι που του έχουν κεράσει τόσο ασφάλεια, ξέρετε τι είναι να αυτοκτονεί ο κόσμο, να κρεμιέται όλο από τα μπαλκόνια και το παιδί του να είναι μέσα, να καίει το σπίτι του και να καίει και τα παιδιά του, να αυτοκτονούν όλοι μαζί. Γιατί δεν αντέχουν άλλο όλη αυτή τη δυστυχία. Χρωστάνε παντού. Σου λέει θα πάω φυλάκι, τι να κάνω. Χρωστάω 100.000, 200. Η τράπεζα με κυνηγάει, το τέβε, το κλέβε. Όλοι οι κερατάδες, με κυνηγάει η εφορία. Κάθε τι, κλίση να κάνω, ζώνη δεν φορέσω, γούβα έχει, δεν κυκλοφορίες. Τι να πληρώσω, αμάξι δεν έχω, διαλυμένο είναι, στο μάστρο δεν μπορώ να πάω. Η βερζίνα είναι, βάλε μου 5 ευρώ. Με 5 ευρώ που να φτάσω, είναι σαν να πηγαίνει στα αμάξι για κατούριμα. Δεν υπάρχει πουθενά, δεν ζει κανένας. Έχουμε λοιπόν όλη αυτή την αλητία και καθόνται στα κανάλια όλοι οι δημοσιογράφοι να συζητάνε θέματα ότι μια χαρά είμαστε, βγαίνουμε από τα μνημόνια, η σύνταξη τελικά θα πάει 350, όχι τελικά θα κερδίσουμε θα πάει 285, όχι τελικά θα είναι 400. Μα κοροϊδεύουν τα ζωντόβολα, δεν τα βλέπεις. Και το μόνο που έχουν να κάνουν σοβαρό είναι να πάνε απέναντι στην Ελλήνων Συνέλευση για όλο τον πλούτο που έχουμε φέρει, για όλο τον πλούτο που είναι πιστοποιημένο και που αυτοί τα υπογράφουν κάθε χρόνο και όλες οι αποφάσεις είναι υπογεγραμμένες και κατευθυνμένες στην Ελλάδα. Κύριοι, ξεσηκώστε την Ελλάδα όλοι. Όλη η Ελλάδα, όλοι οι Έλληνες να έρθουν και να ανοίξουν τα γραφεία του Ελλήνων Συνέλευση. Το μήνυμα έχει δοθεί. Είμαστε στο απόγειο. Είμαστε ήδη ψηλά. Το γνωρίζουν όλοι αυτοί. Και κοιτάνε να φοβήσουν τους Έλληνες. Εσείς, οι συνέλληνές μας, τα γραφεία μας, όλοι οι άνθρωποι που αντιλαμβάνεστε και έχετε φύγει από τη διαδικασία του φόβου, φτάσανε μωρέ σε σημείο να λένε τα ζώα όλα, οι δημοσιογράφοι, οι καθεστωτικοί, χάνουν τα σπίτια οι οπαδοί τους ώρα. Μα οπαδούς δεν έχω, εγώ έχω αδρεφούς. Οπαδοί είναι όλοι αυτοί που με βρίζουν. Όσοι με βρίζουν από το καθεστώς, από το παρακράτος, φανερά ή κρυφά, εμφανή. Η αφανή είναι οι οπαδοί μου. Είναι οι οπαδοί μου και είναι απέναντί μου. Να καταλάβετε ότι και στις ομάδες τις ποδοσφαιρικές οι οπαδοί βρίζουν τους ποδοσφαιριστές τους που δεν βάλαν τα γκολ. Οι οπαδοί σου είναι αυτοί. Αυτοί είναι οι οπαδοί. Εσείς είστε οι αδερφοί. Γι' αυτό άλλωστε έχουν τόσο μίσος και τρέχουν σε αυτή τη διαδικασία τόσο πολύ. Αυτοί είναι οι οπαδοί και κανένας άλλος. Είναι οι μουτζαχεντίν και είναι απέναντί μας. Η διαδικασία είναι ως εξής. Ξεσηκώστε όλη την Ελλάδα. Κάντε παντού δράσεις, καλέστε τους. Να τους βάλετε να ανοίξουν τα γραφεία τους, να βρουν τη δύναμη, να πάρουν τα στοιχεία, να φύγουν από τη φοβία τους. Αν βγουν στον δρόμο και μιλήσουν και φωνάξουν και δουν όλο το δίκιο, θα αλλοιώσουν όλο αυτό το καθεστώς. Δεν αντέχει άλλο κόσμος εκεί. Έχει την ανασφάλειά του και απλά περιμένει. Σιγομιλάει, μουρμουρίζει. Είναι η ώρα να ξεσηκώσετε όλη την Ελλάδα. Να ξεσηκώθει όλη η Ελλάδα. Να ανοίξει τα γραφεία με τις καταστατικές διαδικασίες. Να παραλάβει τον πλούτο. Να μάθει όλες τις αλήθειες και τα στοιχεία. Και να αντιμετωπίσει αυτό το κτίνος με τις αλήθειες. Θα αλλοιώσει το κτίνος, τα δόγματα, τα κόμματα και τα χρώματα, τα δίθεν οικονομικά κλαμπ ή τουλάχιστον αυτά που νομίζουν ότι είναι ελίτ. Μέσα από τις αλήθειες που έχει πλούτο, που έχει νόηση, που έχει πραγματική στρατηγική και πολιτική Ελλήνων Συνέλευση. Ξεσηκώστε την Ελλάδα, δράσεις όλη την Ελλάδα. Δημιουργήστε δράσεις και καλέστε σε κάθε δράση αυτούς που βλέπετε, καλέστε τους. Να έρθουν στο γραφείο, να μιλήσετε, να μπουν στις δράσεις, να ανοίξουν γραφεία, να πολιτευτούν οι άνθρωποι. Πρέπει να πολιτευτεί κάθε άνθρωπος. Να καταλάβει τι σημαίνει η πολιτική. Όχι να βγάζει ένα πολιτικό που να μιλάει 2 ώρες και να μην ξέρει τι λέει. Σε άλλο βίντεο θα δείτε τι σας λένε οι πολιτικοί και δεν καταλαβαίνετε. Τελικά μιλάει 1 ώρα, σου έχει πει ότι θα σε σκίσει και τον χειροκροτάς. Αυτό πρέπει να τελειώσει. Θα πούμε σε μια πραγματική γλώσσα και όχι ξυγενικοκάλινη. Σε μια γλώσσα που θα την αντιλαμβανόμαστε όλοι και θα είναι πολύ ευκρινέστατη για όλους. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς. Όλη την Ελλάδα. Ξεσηκώστε όλη την Ελλάδα. Υπάρχει ένας γενικός ξεσηκωμός. Ξεσηκωθείτε όλοι. Βγάλτε τους γεραιότερους από τα σπίτια να βγουν έξω. Να μοιράσουν προσπέκτους, να μιλήσουν παντού. Να ξεσηκώσετε τους πάντες και να τους δώσετε το μήνυμα. Η απελευθέρωση έρχεται. Είναι δίπλα. Έβγα μόνο από το φόβο σου, μη φοβάσαι, είμαστε όλοι εμείς εδώ. Φώναξε μας και ερχόμαστε. Είμαστε αδέρφια σε όλη την Ελλάδα. Αυτό έκανα. Ένωσα όλη την Ελλάδα και ένωσα ψυχές. Ένωσα όλη αυτή τη διαδικασία. Βρήκατε αδερφούς παντού. Αυτούς που δεν είχατε ούτε μέσα στην οικογένειά σας. Ξεσηκωθείτε όλοι λοιπόν να πάρουμε την Ελλάδα. Έλατε να πάρουμε την Ελλάδα. Έλατε να πάρουμε τον πλούτο. Να ζήσουμε από την επόμενη μέρα. Να ανασάνουμε και θα ανασάνει όλος ο πλανήτης.
αγωνιστικούς χαιρετισμούς. Μέχρι το τέλος. Η απελευθέρωση είναι δικιά μας και είμαστε καταδικασμένοι να νικήσουμε. Πρέπει να το καταλάβετε όλοι.